Συγκλονισμό προκαλούν οι λεπτομέρειες του στιγερού εγκλήματος που διαπράχθηκε λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ σε κατοικία στην Πέγια. Η οικογενειακή σύναξη για φαγητό εξελίχθηκε σε τραγωδία όταν ο 50χρονος Ελλαδίτης σύζυγος της αδελφής του θύματος ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση μαζί της για κάποιο οικογενειακό του ζήτημα. Ο 43χρονος επενέβη στη συζήτηση με αποτέλεσμα να προκληθεί μεταξύ τους μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση και να έρθουν στα χέρια. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 50χρονος, φανερά εκνευρισμένος, ζήτησε από τους συγγενείς της γυναίκας του, ανάμεσά τους οι γονείς της, ο αδελφός της και ο γιος του θύματος, να αποχωρήσουν, σπρώχνοντας μάλιστα την πεθερά του. Ο υπόπτος σε κάποια στιγμή αποχώρησε από το συγκεκριμένο σημείο, αλλά επέστρεψε σύντομα έχοντας την κατοχή του πυροβολόπλο με το οποίο πυροβόλησε το θύμα και τον τραμάτισε θανάσιμα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το χώρο. Σύμφωνα με στοιχεία και μαρτυρίες που κατέχει η αστυνομία, στη διάρκεια του καυγά η μητέρα του θύματος έπεσε στο πάτωμα και ο 43χρονος γιος της δέχτηκε πισόπλατα τον μοιραίο πυροβολισμό τη στιγμή ακριβώς που προσπαθούσε να τη σηκώσει. Διερευνούν τις ηθίκες κάτω από τις οποίες προέκυψε το περιστατικό, προέκυψε μια λογομαχία και αντιπαράθεση μεταξύ τους. Φαίνεται τα στιγμή οι λόγοι, οι οικογενειακοί λόγοι, αλλά όχι οι οικονομικοί. Ασθενοφόρο μετέφερε το 43χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου οι επικαθήκοντοι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Ο 50χρονος που μετά το φωνικό εγκατέλειψε τη σκηνή πεζός, επισκέφθηκε αργότερα το Νοσοκομείο Πάφου, καθώς έφερε ελαφρά τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματός του. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, συνελήφθη η δυνάμη δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υποκράτηση. Το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο διέταξε την κράτησή του για 8 ημέρες. Σύμφωνα με τους ανακριτές του ΤΑΕ Πάφου, ο 50χρονος φέρεται να παραδέχτηκε προφορικά τη διάπραξη του εγκλήματος, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προσωποκράτησής του έκλαιγε συνεχώς, φωνάζοντας ότι μετάνιωσε για την πράξη του.